Ναι, ευχαριστώ. Γροθιά στο στομάχι όσων πασχίζοντας για τα καθημερινά χάνουν την ουσία αποτελεί η μικρής διάρκειας ταινία που εμπνεύστηκε και σκηνοθέτησε ο Στέλιος Βελκόπουλος. Έχει τίτλο «Κυκλάμινο» και καταγράφει πώς ένα μικρό κορίτσι που έχει μόλις υιοθετηθεί παραμελείται συστηματικά από τους θετούς γονείς του. Έχω εμπνευστεί από την καθημερινότητα, από φίλους και από ανθρώπους που βλέπω όταν πηγαίνω, παραδείγματος χάρη, μία βόλτα, από τους έντονους ρυθμούς που βλέπω ότι θέλουν να κάνουν πράγματα, αλλά είτε θα το ξεχάσουν είτε θα το προσπεράσουν. Στους πρωταγωνιστές και στους ρυθμούς της ζωής τους θα συναντήσουν πολύ τα δικά τους χαρακτηριστικά. Στόχος του σκηνοθέτη είναι να αφυπνίσει συνειδήσεις και να ταρακουνήσει ανθρώπους που ξεχνούν πως τα παιδιά είναι σαν τα λουλούδια. Όλα ξεκινάνε την παιδική ηλικία και έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία και έχουν κάποια τραύματα σε εισαγωγικά που τους ακολουθούν από τα πρώτα τους βήματα. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι οι γονείς είναι καλό να αγκαλιάσουν ένα παιδί. Εύχομαι και εγώ να τα καταφέρω όταν έρθει η ώρα. Με αγάπη και όχι με υλικά αγαθά και με δώρα και με χρόνο. Είναι το ίδιο, το κυκλάμινο και το κοριτσάκι είναι το ίδιο. Και είναι και η ψυχολογία του παιδιού. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να βλέπουμε ένα παιδάκι να είτε να ζωγραφίζει, είτε να μην μιλάει επειδή λόγω ηλικίας, αλλά όλα αυτά που γίνονται γύρω του τα αντιλαμβάνεται και τα έχει μέσα στην ψυχή του που σε κάποια στιγμή θα βγούνε. Η ταινία θα προβληθεί τους επόμενους μήνες σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ κινηματογράφου. Ο Στέλιος Βελκόπουλος είναι ερασιτέχνης σκηνοθέτης και ασχολείται με την κινησιοθεραπεία. Το Κυκλάμινο είναι η τρίτη ταινία που σκηνοθετεί.